Όταν μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις στην Κύπρο, δεν θα μπορούσαμε να μην συμπεριλάβουμε τη Μαρίνα της Λάρνακας, όπου το 2022 άνοιξε για το κοινό μετά από 50 χρόνια. Μαζί μας σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kitchen Ocean Holdings, Πάνος Αλεξάνδρου, μας μιλά για το στόχο της δημιουργίας της κοινοπραξίας για την κατασκευή της Μαρίνας Λάρνακας. Σαν Κύπριος πολίτης, σαν τόπακας, ας το πούμε, ξεκίνησα να δημιουργήσω συνεργασίες με εταιρείες οι οποίες μπορούσαν να στηρίξουν και να διεκπαιρεώσουν έναν τέτοιο έργο. Μιλούμε για έναν τεράστιο έργο από όλες τις πλευρές, είτε αυτό λέγεται real estate, είτε αυτό λέγεται σημερινή μαρίνα με τα θέματα και τα προβλήματα ή τα benefits που έχει σαν μαρίνα. Ένα λιμάνι το οποίο θεωρείται μια βασική υποδομή για μια χώρα και για μια πόλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι η καρδιά της πόλης, η καρδιά της ενός νησιού. Το τι έγινε από το 2021, ας πούμε, μετά την υπογραφή του συμφωνίου μέχρι σήμερα, πάρα πολλές κινήσεις, πάρα πολλή εργασία. Καταρχήν ξεκινήσαμε με έναν άτομο σε μια εταιρεία και είμαστε σήμερα μια εταιρεία περί των 180 ατόμων. Πάμε στο σχεδιασμό. Σαν μαρίνα, σαν λιμάνι, έπρεπε να μπουν κάτω τα πώλησης, τα σχέδια μας, ο τρόπος διαχείρισης, τα οποία έγιναν άμεσα κατά τη μεταβατική περίοδο και μετά συνεχίσαμε με το σχεδιασμό του real estate κομματιού του έργου, των υποδομών, των αποχαιρευτικών, του ηλεκτρικού, των υποσταθμών, των δικών μας γραφείων, των γραφείων των διάφορων υπηρεσιών οι οποίες εμπλέκονται στο λιμάνι και στη μαρίνα, το σχεδιασμό κάποιων κτιρίων και μέχρι σήμερα γίνονται βελτιωτικές κινήσεις και βελτιωτικοί σχεδιασμοί ώστε να φτάσουμε στο ultimate, στο ideal σενάριο που θέλουμε να έχουμε για την κατασκευή αυτών των έργων. Από τη στιγμή που μιλούμε για έναν τεράστιο έργο, θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια ανυπομονησία από τους πάντες. Τι θεωρείς ότι είναι το πρώτο πράγμα που θα δει ο κόσμος της Λάρνακας και θα δει ότι υπάρχει ανάπτυξη και συνέχιση ότι ξεκίνησε η ανάπτυξη. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα δει οποιοςδήποτε, παρόλο που να τονίσω ότι το χρονοδιάγραμμα μας είναι για Ιούνιο, ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε περί το τέλος Απριλίου να ξεκινήσουμε με το mobilization του site, το οποίο mobilization σημαίνει γερανοί και bulldozers on site, να κλείσουν μια περιοχή, να αρχίσει το άνοιγμα του δρόμου που θα ενώσει τον δρόμο των Φινικούδων με το λιμάνι, με το roundabout του λιμανιού πλέον, την είσοδο του λιμανιού, μετακίνηση fencing από μαρίνα προς λιμάνι, δημιουργία υποδομών πλέον. Αρχές Ιουνίου θα ξεκινήσουμε πλέον με τα πραγματικά κατασκευαστικά έργα, με το άνοιγμα των δρόμων, τρυπάνια, bulldozers, φορτηγά, για να ξεκινήσει πλέον να δημιουργείται υποδομή. Παράλληλα τώρα με την υποδομή πρέπει να ξεκινήσει η κατασκευή του γραφείου, του νέου γραφείου του λιμανιού της Λάρνακας. Πρέπει να ξεκινήσει το passenger terminal εντός 6 μηνών μετά που θα ξεκινήσουν τα έργα υποδομής περίπου, ούτως ώστε να διεκπαιρεωθούν όλα μαζί μέχρι τον Απρίλιο του 2027. Το τι αξίζει να σημειωθεί είναι ότι παράλληλα με όλα αυτά έχουμε μια μαρίνα η οποία πρέπει να λειτουργήσει και έχουμε και ένα λιμάνι το οποίο πρέπει να λειτουργεί. Οπότε σαν εταιρεία το τι αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός και σχεδιασμός όσον αφορά πώς λειτουργεί το λιμάνι της Λάρνακας κατά την περίοδο κατασκευής του passenger terminal, το οποίο πρέπει να κατασκευαστεί στον ίδιο χώρο που σήμερα υπάρχει μια αποθήκη και πώς λειτουργεί μια μαρίνα τη στιγμή που το Yacht Club της Μαρίνας πρέπει να κατασκευαστεί βάσει του σχεδιασμού μας στο χώρο που σήμερα υπάρχει η μόνη ράμπα που μπορεί να βάλει και να βγάλει κάποιος ένα σκάφος εντός της Μαρίνας. Δηλαδή ο detail προγραμματισμός που γίνεται ο σχεδιασμού και πότε χαλά ένα κτίριο και πότε ξεκινά η κατασκευή του καινούριου είναι τεράστιος. Και όπως γίνονται όλα αυτά βρίσκουμε προβλήματα, σκέψεις, ιδέες οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρότατα υπόψη για να δούμε πώς προχωρούν. Η ολοκλήρωση του έργου. Το έργο έχει έναν προγραμματισμό 15 χρόνια. Ναι. Mm-hmm. Είμαστε ήδη ένα χρόνο μέσα στο έργο, που δεν είναι ένας χρόνος χαμένος, διότι πολλοί λένε τι έχει γίνει ένα χρόνο. Ο σχεδιασμός, ο σωστός σχεδιασμός και ο σωστός προγραμματισμός του έργου, κατ' εμένα και από την εμπειρία που έχω, είναι το 35-40% της κατασκευής του έργου. Οπότε αν θα έχουμε μια μαρίνα στο τέλος της πρώτης φάσης των 600 σκαφών σωστά προγραμματισμένη και μελετημένη, θα έχουμε όλες τις υποδομές τελειωμένες όσον αφορά δρόμους, πεζοδρόμια, πράσινων, φωτισμών, πάρκα κλπ. Τα οποία πρέπει να δημιουργήσουμε, υποδομές όσον αφορά ηλεκτρισμό, αποχέτευση, ίδρυυση, sewage, drainage κλπ. Θα είναι τελειωμένα.
το Yacht Club, το κτίριο που θα εδραιωθεί πλέον, τα γραφεία της Μαρίνας, οι υπηρεσίες, η αστυνομία, η λιμενική, το τελωνίο κλπ. Θα είναι τελειωμένα. Η αίθουσα επιβατών θα είναι τελειωμένη στο λιμάνι και ευελπιστώ ότι πολύ πιο σύντομα πριν την υλοποίησή της θα έχουμε σκάφη από το 2025 μεγάλα κρουαζιερόπλια πλέον που θα επισκέφτονται τη Λάρνακα, διότι έχουμε ήδη ξεκινήσει το marketing και τη διαφήμιση και τα negotiations με διάφορες εταιρείες. Και το κτίριο του Yacht Club, του γραφείου του λιμανιού, πλέον θα έναν πολύ όμορφο κτίριο στην είσοδο του λιμανιού και ο δρόμος φυσικά που θα ενώνει το δρόμο των Φοινικούδων με την είσοδο του λιμανιού πλέον. Η κύρια, μια κύρια οδός, σημαντική οδός πλέον τεσσάρων λωρίδων, η οποία θα συνδέει πλέον το παραλιακό μέτωπο της Δεκέλιας με το δρόμο των Φοινικούδων. Όσον αφορά τα ακίνητα, το real estate, για πόσες μονάδες μιλούμε, ξέρω ότι υπάρχει ένας αριθμός όσον αφορά τετραγωνικά μέτρα. Σε θέμα μονάδων. Θεωρούμε ότι με τους σχεδιασμούς που έχουν, σημερινούς σχεδιασμούς, έχουμε γύρω στα 1.800 με 2.000 μονάδες οικιστικές. Συν ένα μεγάλο αριθμό commercial areas για εστιατόρια, καταστήματα, supporting businesses, ας πούμε, εντός του έργου. Μετά έχουμε έναν κομμάτι educational, το οποίο είμαστε ήδη στη διαδικασία να δούμε τις προοπτικές για τη δημιουργία ενός κολεγίου για marine studies και blue marine και environmental, ένα για medical studies και ίσως και τη δημιουργία ενός medical center, διότι πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη, έχουμε δει ότι υπάρχει ανάγκη εντός της Λάρνακας και με όλα που πάνε σήμερα, από τα θέματα που υπάρχουν σήμερα με το ΓΕΣΥ κλπ. Όπως επίσης και μια σχολή για hospitality studies, το οποίο το hospitality είναι το νούμερο ένα εισόδημα της δημοκρατίας σήμερα και πρέπει να δημιουργηθεί μια σχολή να αποφυτούν επαγγελματίες, διευθυντές ξενοδοχείων, marketing ξενοδοχείων, front office κλπ. Για να δημιουργηθεί σωστή υποδομή πλέον σε αυτόν τον τομέα εντός της Κύπρου. Δεν είσαστε η πρώτη μαρίνα που θα κατασκευαστεί στη χώρα, ίσως είσαστε η πιο μεγάλη. Τι είναι τα μαθήματα που μάθαμε από τις άλλες μαρίνες, Λεμεσού, Αγίας Νάπας και τώρα Παραλίμνη? Η πιο μεγάλη, δεν ξέρω αν θα είμαστε τελικά η πιο μεγάλη. Ευελπιστώ ότι θα είμαστε η πιο όμορφη, η πιο συσταρισμένη, η πιο οργανωμένη τέλος πάντων. Παρόλο που πρέπει να πω ότι η δουλειά που έχει γίνει όσον αφορά τη μαρίνα Λεμεσού, αλλά και στη μαρίνα της Αγίας Νάπας. Και η μαρίνα του Σεντ Ράφαελ, η οποία προϋπήρχε και ήταν η πρώτη μαρίνα, σωστή μαρίνα, σοβαρή μαρίνα που έχει δημιουργηθεί εντός της Δημοκρατίας τότε που ήμασταν παιδιά. Πρέπει να πω ότι η δουλειά που έχει γίνει είναι απίστευτα καλή. Η μαρίνα της Λεμεσού έχει κερδίσει το Sustainability Award κατά τη διάρκεια του Monaco Boat Show, που είναι ένα τεράστιο exposure όσον αφορά την Κύπρο, τον ναυτικό αθλητισμό, τον ναυτικό τουρισμό και πραγματικά συγχαρητήρια. Αλλά βλέπω ότι Οι τέσσερις μαρίνες που θα υπάρχουν εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας με την αποπεράτωση της δικής μας μαρίνας στα 3 χρόνια από σήμερα, θα έχουμε πλέον μια σοβαρή υποδομή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε ή να δείξουμε στους ιδιοκτήτες σκαφών ή στις μεγάλες εταιρείες διαχείρισης μεγάλων σκαφών πλέον ότι η Κύπρος υπάρχει, οι μαρίνες της Κύπρου είναι έτοιμες να προσελκύσουν τους πελάτες σας, τα σκάφη των πελατών σας. Έχουμε την υποδομή, τη σοβαρότητα και το know-how να τους εξυπηρετήσουμε όπως αυτό απαιτείται και όπως είναι μαθημένοι με άλλες μαρίνες, είτε αυτές λέγονται South of France, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα και Τουρκία ακόμα και Ισραήλ και Λιβανό, ώστε να παίξουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε όσον αφορά την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού και του ναυτικού αθλητισμού εντός της Δημοκρατίας και πλέον ανά τον παγκόσμιο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αυτό είναι κάτι, ένα μήνυμα προς όλους τους λαρνακείς, επιχειρηματίες, εστιατόρες, καφετέριες, φούρνους κλπ. Που υπάρχουν στη Λάρνακα. Πρέπει σε κάποια φάση να κάνουμε ένα βήμα πίσω όλοι μας, να κάνουμε μια αυτοκριτική και να δούμε τη μεγάλη εικόνα που δημιουργείται λόγω αυτού του έργου ή των διπλανών έργων είτε άλλων έργων στην πόλη της Λάρνακας και να δούμε πώς μπορούν οι μικρές επιχειρήσεις να σωματωθούν πλέον, να σταθούν δίπλα, να στηρίξουν τέτοιου είδους έργα και για το δικό τους benefit μελλοντικά. Θα έλεγα φημολογείται, ακούγεται, μεταφέρεται με κάποιον τρόπο ότι δεν θα γίνει το έργο της Μαρίνας της Λάρνακας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει έντονα ή πρέπει να δώσουμε κάποιες απαντήσεις? Ελπίζω να σας προβληματίσει με καλόν τρόπο. Δηλαδή το να περιμένω ή ευελπιστώ ότι οι άνθρωποι που βλέπουν τι γίνεται, που καταλαβαίνουν τι γίνεται, που καταλαβαίνουν το complications που έχει ένα τέτοιο size ή τέτοιο mixed
έργο, να μπορέσουν να μιλήσουν, να στείλουν το μήνυμα σε αυτούς που λένε ότι αυτό το έργο δεν θα γίνει, να τους εξηγήσουν ποια θα είναι τα benefit του κάθε Λαρνακής, του κάθε επιχειρηματία. Δηλαδή είναι πραγματικά κρίμα για εμάς σαν επενδυτές, δηλαδή να ξοδεύονται τόσα λεφτά, τόσες ώρες, τόσον effort στην πραγματοποίηση αυτού του έργου, στο σωστό σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του έργου, και αντί να βλέπουμε ότι, παιδιά, προσέξτε, μην γίνει κάτι, να μην γίνει το έργο, να γίνονται τα πάντα ούτως ώστε να γίνει το έργο, να έχουμε αυτές τις φήμες ότι δεν προχωράνε τα πράγματα σωστά ή δεν γίνεται, δεν θα υλοποιηθεί αυτό το έργο. Είναι κρίμα. Η πραγματικότητα είναι ότι μιλούμε για τεράστιο έργο και μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθεί ο καθένας πόσο χρόνο μπορεί να χρειαστεί για να υλοποιηθεί αυτό. Ίσως εκείνο που πρέπει να δούμε είναι λίγη υπομονή για το μέγεθος του έργου και να συνεχίζει τέλος πάντων να υπάρχει ανάπτυξη. Μάλιστα. Ποιο είναι το ένα πράγμα που θεωρείς ότι πρέπει να γίνει για να μην χάσει την αυτοπεποίθηση του κόσμου στο έργο αυτό, τι πρέπει να δει ο κόσμος, τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει γρήγορα για να συνεχίσει να υπάρχει ενθουσιασμός. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να σκεφτεί ο καθένας εάν ήμουν στη θέση αυτών των ανθρώπων που κάνουν αυτό το έργο, που προσπαθούν να ξεκινήσουν αυτό το έργο, ποια είναι τα προβλήματα ή δυσκολίες που θα είχα. Διότι εγώ είμαι σε αυτή τη δουλειά, στο real estate business, στο Λονδίνο, στην Ελλάδα, στην Κροατία κλπ. Εδώ και μια 20ετία, αν δεν είναι περισσότερα τα χρόνια, να μην πούμε την ηλικία μας. Λοιπόν, και μέχρι σήμερα μαθαίνω. Δηλαδή με τον κάθε επαγγελματία που πάω να μιλήσω, μαθαίνω για κάτι νέο. Αναγνωρίζουμε ότι ίσως να περιμένει ο κόσμος να δει πιο πολλά από εμάς ή να ακούσει πιο πολλά από εμάς όσον αφορά το έργο. Θα ακούσει, θα δει ο κόσμος πιο πολλά όσον αφορά το έργο. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να ολοκληρωθεί εντελώς μια εικόνα, ένα vision, ώστε να επικοινωνηθεί, να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα επικοινωνίας προς τα έξω. Αλλά θα παρακαλούσα τον κόσμο να δείξει εμπιστοσύνη, να κάνει υπομονή. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό των εγγενείων ή την κατάθεση του θεμέλιου λίθου, η οποία ευελπιστούμε ότι θα γίνει τις πρώτες 10 μέρες του Απριλίου. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν πλέον να βλέπουν πραγματικά έργα υποδομών να υλοποιούνται και να δημιουργούνται εντός του έργου. Μέσα από την ανάπτυξη της Μαρίνας θα διαμορφωθεί ένα νέο επίπεδο επενδύσεων και ανάπτυξης της περιοχής, όπου θα παρουσιάσουν νέες ευκαιρίες για property moves.